Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Με τεμποδίων οι αιτήσεις για το μέρισμα. Προβλήματα στην υποβολή των αιτήσεων. Το σύστημα πέφτει συχνά. Πονοκέφαλος για φοροτεχνικούς και πολίτες. Με υπομονή. Ο κόσμος προσπαθεί να βάλει τις αιτήσεις του και να πάρει τα χρήματα που δικαιούται από το κράτος. Τελικά ένα λάθος του συστήματος μπλοκάρει το κοινωνικό μέρισμα για χιλιάδες δικαιούχους. Αυτό διαπίστωσαν και 20.000 πολίτες που επιχείρησαν να κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο αίτηση για κοινωνικό μέρισμα και το σύστημα τους πέταξε εκτός. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλοί από τους φορολογούμενους που πέφτουν απάνω στα κριτήρια που έχουν ορίσει από το κοινωνικό μέρισμα. Κάποια από αυτά θα διορθωθούν, κάποια όχι. Και προσπαθεί ο κόσμος μέσα από τα κοινωνικά μερίσματα να πάρει τα χρήματα για να περάσει καλά στις γιορτές. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα αναμένονται ανακοινώσεις για τη διόρθωση του λάθους που οδήγησε στην απόρριψη των αιτήσεων, κυρίως ανέργων, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΔΙΚΑ Αναστάσιος Τάγαρης. Ο κύριος Τάγαρης τόνισε ότι μέσα στην ημέρα θα βγει ανακοίνωση με οδηγίες για το ζήτημα με τη διαμονή στην Ελλάδα, ενώ θα υπάρξουν οδηγίες για τους πολίτες που φαίνεται να μη ζούσαν στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν τώρα υπάρχει λάθος στον ΑΜΚΑ, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα από τα ΚΕΠ για να γίνει ενημέρωση του ΑΜΚΑ ως προς τον αφημί. Για τον χρόνο ασφάλισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας. Μόλις ο ΟΑΕΔ διορθώσει τον χρόνο ανεργίας, θα πρέπει άμεσα να εμφανιστεί και στο σύστημα για το κοινωνικό μέρισμα. Εάν υπάρχουν λάθη ή αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία, θα πρέπει οι δικαιούχοι να πάνε στα ΚΕΠ με ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει την αλλαγή και να γίνει και η μετατροπή στο σύστημα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται. Υπάρχουν σε πολλούς φορολογούμενους μη ταυτοποίηση αφημί και ΑΜΚΑ. Με αποτέλεσμα να φεύγουν από το γραφείο, να πηγαίνουν στα ΚΕΠ που είναι στο λιμάνι, να κάνουν την ταυτοποίηση και να επανέρχονται μετά για να κάνουν πάλι την αίτηση. Όσοι στη ζωή τους δεν έχουν ασφαλιστεί ποτέ, δυστυχώς δεν το παίρνουν. Όσοι δεν έχουν 5 συνεχείς φορολογικές δηλώσεις από το 2013 μέχρι και το 2018, δυστυχώς τους πετάει εκτός το σύστημα και τους βγάζει το μήνυμα ότι δεν μπορούν να το πάρουν επειδή δεν είναι κάτι και Ελλάδος. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα με τα ΑΜΚΑ που πρέπει επίσης να πάνε στα ΚΕΠ για να διορθωθούν. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου εκτιμά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ότι θα γίνουν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις των φωτεινών σηματοδοτών στη μήνυ περιμετρική. Σκοπός να διευκολυνθεί κυρίως η κατάσταση στον κόμβο των μπαχάνων και το πρόβλημα που υπάρχει και εστιάζεται στην εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας για τους κατοίκους από Αρώη, Εγλυκάδα ή και συνολικά το ανατολικό δημοτικό διαμέρισμα της Πάτρας. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου εκτιμά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ότι θα γίνουν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις των φωτεινών σηματοδοτών στη μήνυ περιμετρική, προκειμένου να διευκολυνθεί κυρίως η κατάσταση στον κόμβο των μπαχάνων και το πρόβλημα που υπάρχει και εστιάζεται στην εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας για τους κατοίκους από Αρώη, Εγλυκάδα ή και συνολικά το ανατολικό δημοτικό διαμέρισμα της Πάτρας. Οι κυκλοφοριακές μετρήσεις που διεξήγαγε για ένα μήνα περίπου κατά τη διάρκεια του περασμένου Νοεμβρίου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται ήδη εδώ και μία εβδομάδα κατατεθειμένες στην αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία από τις μετρήσεις δεν υπολόγισαν τίποτα περισσότερο από το ήδη διαπιστωμένο πρόβλημα. Το γεγονός δηλαδή ότι τα περισσότερα ογιοταχή στη μικρή περιμετρική παράκαμψη της Πάτρας εισέρχονται καθημερινά από τα ταμπάχανα, περί τα 10.000 οχήματα το 24ωρο με εξαίρεση Σάββατο και Κυριακή. Σε αυτό το σημείο αναμένεται να γίνουν αλλαγές στα φανάρια, προκειμένου να μην μπλοκάρει η κυκλοφορία στις οδούς 6ου και 12ου Συντάγματος, αλλά και Αρώης, εκεί όπου κατά τις ώρες αιχμής η αναμονή των οδηγών διαρκεί, όπως διαπιστώθηκε, περί τα 10 λεπτά. Αφού υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι θέμα ότι ο Δήμος λέει για να πει, αφού υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, πάρτε τα μέτρα. Δεν είναι ότι είναι ένα άλλο το μαθηματικό πρόβλημα. Ναι. Είναι απλό κυκλοφοριακό θέμα. Να ρυθμίσετε και το σημείο αυτό και ευρύτερα, γιατί μπορεί να μην γίνεται μόνο με αυτό την παρέμβαση. Να θέλει να πας μια κυκλοφοριακή πορεία, ας πούμε, διαφορετική. Όποιος έρχεται από εκεί να προτιμάει και από εδώ και τα λοιπά. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Λύστε το. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν 3 σταθμευμένα οχήματα τις πρωινές ώρες της Δευτέρας επί της οδού Ευβοίας στην Πάτρα. Ζημιές και σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Είδα μία μαυρίλα το πρωί εκεί πέρα. Πρώτησα εδώ πέρα, μου λένε ήταν ένα μαρτάκι μπλε και το κάψανε. Τώρα τι έχει υποθεί, δεν ξέρω. Και ζημιά και σ' άλλα. Ναι, και τα άλλα 2 αυτοκίνητα. Τώρα ήδη έχει πάθει πολύ ζημιά εκεί πέρα.
σκάλο, η προφυλακτήρα του, αυτά τα πράγματα. Στις φλόγες τελήχθηκαν τρία αυτοκίνητα τις πρωινές ώρες της Δευτέρας επί της οδού Ευβοίας στην Πάτρα. Ένα αυτοκίνητο Smart καταστράφηκε ολοχερός, σε αυτό έβαλαν φωτιά. Ενώ σε άλλα δύο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι και τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, πιάνοντας φωτιά οι τέντες και προκαλώντας φθορές στα αλουμίνια παραθύρων. Το περιστατικό συνέβη στις 3 τα ξημερώματα επί της οδού Ευβοίας 172. Βγήκα το πρωί να πάρω το αυτοκίνητο της δουλειάς να φύγω και είδα το αυτοκίνητο μου καμένο. Τι να δω. Είχα κάποιο Smart. Ναι, δεν το ήταν, ήταν εδώ πέρα, το είχε μαζέψει πυροσβεστή και τα είχαν σβήσει, αλλά μόνο η ζημιά που βλέπεις. Τρία αυτοκίνητα ζημιά. Ναι, τρία. Και το σπίτι. Και το σπίτι που βλέπεις εδώ πέρα, όλο μαύρο. Όλο μαύρο, τζαμαρίες στο μαγαζί εδώ πέρα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 άνδρες. Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες διενεργεί το ανακριτικό τμήμα. Θλίψη και προβληματισμό προκαλούν οι αριθμοί που ανέφερε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Τομέα της Πάτρας σε εκδήλωση για τη φτώχεια. Η Πάτρα λίγο πριν κλείσει τον κύκλο του 2018 έχει 30.000 άνεργους, χιλιάδες δικαιούχους του ΚΕΑ, 300 οικογένειες χωρίς ρεύμα και 10.000 ακόμη ειδοποιητήρια για διακοπή ρεύματος. Θλίψη και προβληματισμό προκαλούν οι αριθμοί που ανέφερε ο Δήμαρχος Πατρέων και ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Τομέα της Πάτρας σε εκδήλωση για τη φτώχεια. Η Πάτρα, λίγο πριν κλείσει τον κύκλο του το 2018, έχει 30.000 άνεργους, χιλιάδες δικαιούχους του ΚΕΑ, 300 οικογένειες χωρίς ρεύμα και 10.000 ακόμη ειδοποιητήρια για διακοπή ρεύματος. Έχουν ζητήσει στην υπηρεσία μας, έχουν γίνει περίπου 730 αιτήσεις. Για να βεβαίωση αστεγίας, δηλαδή να βεβαιώσουμε ότι είτε είναι άστεγοι είτε ζουν σε άθλιες συνθήκες μη κατάλληλες για διαβίωση. Λοιπόν, από αυτές τις 730 αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα 410 βεβαιώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Πατρέων, τα νοικοκυριά δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ΚΕΑ ξεπερνούν πλέον τις 14.000. Τα άτομα που αναλογούν σε αυτά είναι περισσότερα από 25.000, όταν το Μάρτιο του 2017 ήταν μόλις 9.000. Οι δράσεις μας κινήθηκαν στην κατεύθυνση να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, τους ανήμπορους, τις ευάλωτες ομάδες, τα παιδιά. Να παρέχουμε περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας χωρίς να πληρώνουν. Με τη δουλειά των εργαζομένων μας, των εργαζομένων του Δήμου, του κοινωνικού οργανισμού, όλων των διευθύνσεων που πραγματικά συνεργαστήκανε, συντονίστηκαν οι δράσεις μας, τα προγραμματίσαμε και τα εκτελέσαμε, πιστεύω ότι επιτεύχθηκε ένα σημαντικότατο έργο που θα το δούμε, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς ΜΚΟ. Οι μαθητές, στους οποίους χορηγούνται τρόφιμα για Δεκατιανό, στο κοινωνικό παντοπολείο, ξεπέρασαν πέρυσι τους 1.500. Επίσης, έχουν χορηγηθεί 410 βεβαιώσεις αστεγίας σε 730 υποβληθήσεις αιτήσεις. Παρουσιάστηκαν οι πρώτοι online χάρτες κινδύνου από σεισμούς σε όλες τις χώρες. Ανάμεσα στις περιοχές που κινδυνεύουν με μεγάλες ζημιές μετά από σεισμό, βρίσκεται και η Δυτική Ελλάδα. Τρεις χάρτες κινδύνου από σεισμούς παρουσίασε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα παραγόντων. Οι ψηφιακοί χάρτες ενσωματώνουν περισσότερα από 30 εθνικά και περιφερειακά μοντέλα σεισμικού κινδύνου από διάφορους φορείς, όπως η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η Διοίκηση Σεισμών της Κίνας και οι αρμόδιες αρχές της Ιαπωνίας. Οι χάρτες αποτελούν προϊόν μακρόχρονης διεθνούς προσπάθειας και θα ανανεώνονται κάθε έναν χρόνο περίπου. Σε αυτούς αποκαλύπτουν ποιες περιοχές της γης είναι πιο επιρρεπείς σε σεισμούς, σε ποιες χώρες είναι πιθανότερο τα κτίρια να υποστούν ζημιές από το κούνημα του εδάφους και ποιες περιοχές είναι πιο εκτεθειμένες στο σεισμικό κίνδυνο λόγω του μεγάλου αριθμού κτιρίων που μπορεί να καταρρεύσουν. Η δημιουργία των χαρτών έχει λάβει υπόψη τη πληθώρα παραγόντων, όπως τα υλικά κατασκευής των κτιρίων, πόσους ορόφους αυτά έχουν, αν πληρούν τις αντισεισμικές τεχνικές προδιαγραφές και πολλά άλλα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους χάρτες, η Αττική είναι με διαφορά η περιοχή με το μεγαλύτερο σεισμικό κίνδυνο από την άποψη των πιθανών συνολικών υλικών ζημιών. Ακολουθεί η περιοχή της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων, ενώ έπονται περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας και Αιγαίου. Στη χώρα μας, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 3,33 εκατομμύρια κτίρια εκτεθειμένα σε κίνδυνο σεισμού, το συνολικό κόστος αντικατάστασης των υποδομών υπολογίζεται σε 571 δισεκατομμύρια δολάρια για τον τομέα των κατοικιών, 123 δισεκατομμύρια δολάρια για τον εμπορικό και 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τον βιομηχανικό τομέα, συνολικά δηλαδή 794 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Πάτρας TV.